Ειλικρινά, δεν έχει κανείς διάθεση να προσβάλλει κανένα πρόσωπο. Δεν γνωρίζουμε κανέναν. Διαβάζουμε και είμαστε οι πρώτοι. Ακούστε με, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ, σας άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Και είμαστε αυτοί που λέμε ότι τα προσόντα, τα τυπικά τους προσόντα είναι εξαιρετικά και πώς να το κρίνω εγώ. Σε καμία περίπτωση, έτσι δεν είναι. Όμως, εγώ είμαι σε αυτή την επιτροπή 1,5 χρόνο τώρα και το θέμα που μπαίνει πάντα είναι αυτό, το συγκεκριμένο. Ότι φαίνεται συγκεκριμένες. Περιμένετε, κύριε Υπουργέ, σας παρακαλώ. Φέρετε συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες δεν ψηφίζουμε διότι θεωρούμε ότι είναι κομματικές επιλογές κτλ. Γιατί, αφού έχουμε αλλάξει το σύμπαν σε νόμους, δεν κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε και αυτόν τον νόμο για να μπορέσουμε όλοι να συνενέσουμε εδώ μέσα στα πρόσωπα που φαίνεται και που πραγματικά, όπως και εσείς λέτε και λέμε και εμείς μέσα από τα βιογραφικά τους, ότι είναι αξιόλογοι. Δεν το κάνετε αυτό. Και γιατί μας φαίνεται πάντα σε αυτή τη θέση να απολογούμαστε? Για ποιο λόγο? Εμείς θέλουμε να ψηφίζουμε. Και θέλουμε τους άξιους ανθρώπους, έτσι. Και θέλουμε όμως να έχουμε και τη δυνατότητα ως μείζον αντιπολίτευση, ως ελάσσον αντιπολίτευση, να κάνουμε μια πρόταση. Και αν και εσείς την κρίνετε ότι αυτή η πρόταση είναι αξιόλογη, να την αποδεχτείτε. Γιατί όχι? Μισό λεπτό, κύριε. Το ζήτημα το οποίο θέτετε αφορά στον κανονισμό της Βουλής. Τα πρόσωπα, θέλω να σας διαβεβαιώσω και σας το λέω με πάσα ειλικρίνεια, τα δύο προτινόμενα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρόσωπα, εγώ δεν τα γνώριζα ούτε κατόψιν. Θέλω να καταλάβετε ότι είναι μια διαδικασία η οποία δεν έχει καμία άλλη αναφορά παρά μόνο το να βρει κανείς τους κατάλληλους ανθρώπους με βάση τα προσόντα τους να μπορούν να υπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Δεν υπάρχει, πώς να σας το πω, κανενός είδους προκατάληψη ή κομματική αναφορά. Μεγαλύτερη απόδειξη από το γεγονός ότι τα τακτικά μέλη στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι προτάσεις οι οποίες ήταν από την προηγούμενη κυβέρνηση, υπάρχει? Και μπορείτε να το διαπιστώσετε κι εσείς. Κύριε Κασανίδη, έχετε το λόγο. Κύριε... Αλλά...